Ένα υπερσύγχρονο εργοστάσιο στα Τρίκαλα εγκαινίασε η οικογένεια Σαρά της εταιρείας Ελληνικά Γαλακτοκομεία, σηματοδοτώντας τη νέα εποχή των αναψυκτικών κλιάφα που από το 1926 προσφέρουν ελληνικά αναψυκτικά χωρίς συντηρητικά. Πίσω στο 1889 γεννιέται στα Τρίκαλα ο Θεόδωρος Κλιάφας. Ένας άνθρωπος με όραμα, διορατικότητα και όρεξη για δημιουργία και πρόοδο. Το 1926 ιδρύει το πρώτο παγοπωλείο της πόλης και ένα χρόνο αργότερα ξεκινάει την παραγωγή αναψυκτικών με τη μοναδική και αναλύωτη στον χρόνο συνταγή που όλοι έχουμε γευτεί και συνεχίζουμε να απολαμβάνουμε. Σήμερα ξεκινά λοιπόν ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία των αναψυκτικών κλιάφα και πραγματικά έχουμε θέσει τον πύχη πολύ ψηλά. Απόδειξη αποτελεί και η επένδυση που έχουμε ήδη πραγματοποιήσει, η οποία έχει τη δυναμικότητα να στηρίξει μια δραστηριότητα πολλαπλάσια της σημερινής. Με λίγα λόγια, είμαστε μόνο στην αρχή. Η νέα επένδυση των 16 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία θα προσφέρει νέες θέσεις εργασίας, ήλθε συνέχεια στο όραμα του πρωτοπόρου ιδρυτή Θεόδωρου Κλιάφα και συνταγή του που παραμένει αναλύωτη εδώ και σχεδόν έναν αιώνα. Θέλω να συγχαρώ από καρδιά στην οικογένεια Σαράντη, του αδελφού Σαράντη, για το σημερινό επίτευγμα. Παίρνω λίγο την πάσα από την προηγούμενη ομιλία. Όπως γνωρίζετε σίγουρα καλά, μέχρι τώρα το Υπουργείο Ανάπτυξης και εγώ προσωπικά ήμασταν πάντοτε όταν μας χρειαστήκατε παρόντες και είναι τελείως βέβαιο ότι το ίδιο θα κάνουμε και στο μέλλον. Όχι, δεν το λέω ως κάποιο είδους εκδούλευση, το καθήκον μας κάνουμε έναντι μιας οικογένειας και ενός ομίλου που προσφέρει πάρα πολλά στην ελληνική οικονομία, θέσεις εργασίας και που φέρνει προϊόντα ελληνικά στα πέρατα του κόσμου. 22 χρόνια πριν, όταν οικογενειακώς επισκεφθήκαμε την οικογένεια Σαράντη, ανήμερα του Πάσχα, γιόρταζε την Ανάσταση του Κυρίου με τον παραδοσιακό οβελία, μπροστά στα γραφεία τους στην εταιρεία Τυράς. Ακόμα, αυτό έχει γίνει θεσμός, ακόμα και σήμερα επαναλαμβάνουν κάθε χρόνο αυτό το έθιμο, που δείχνει πόσο προσγειωμένοι είναι και πόσο θυμούνται από εκεί που έχουν ξεκινήσει, από που έχουν ξεκινήσει. Τότε ήταν μια μικρομεσαία επιχείρηση, θα έλεγα. Ήταν ένας ανερχόμενος τοπικός πρωταγωνιστής. Σήμερα, 22 χρόνια μετά, είναι ένας εθνικός πρωταθλητής. Είναι ένας ανερχόμενος ευρωπαϊκός πρωταγωνιστής, με εγκαταστάσεις και με επιχειρήσεις που ξεπερνάνε τα σύνορα της χώρας μας, στη Βουλγαρία και στη Ρουμανία, με συνεχείς επενδύσεις σε άλλους χώρους, επεκτείνοντας την γκάμα των προϊόντων, όπως είναι τα νερά και τώρα τα αναψυκτικά. Κάποιοι αντιστέκονται, δεν παραδόθηκαν, δεν υποτάκτησαν, ήταν εδώ. Και είναι εδώ και είναι μπροστά. Και προσπαθούν. Και προσπαθούν με σοβαρότητα και υπευθυνότητα, με σεβασμό και ενδιαφέρον. Όπως και οι προσπάθειες της οικογένειας Σαράντη. Και χαίρομαι που η νέα γενιά ξεπερνάει τους γονείς. Και αυτό είναι ένα μήνυμα ελπιδοφόρο. Ότι υπάρχει μέλλον. Σήμερα αυτό το έργο αφήνει πίσω του μέλλον. Εάν η βιομηχανία Κλιάφα είχε 100 χρόνια, οι βάσεις οι οποίες στήθεται και με αυτά τα οποία σήμερα ακούσαμε, λέγονται με σοβαρότητα και υπευθυνότητα, οι επενδύσεις γίνανε, οι πρωτοποριακές διαδικασίες που μπαίνουν για να κερδίσουν νέες αγορές, πάνε να πει ότι υπάρχει και πνεύμα και όρεξη και καινοτομία. Τα εγκαίνια υλοποιήθηκαν παρουσία του Υπουργού Ανάπτυξης Άδωνη Γεωργιάδη, του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργεια Κώστας Κρέκα, του Περιφέρη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστού, καθώς και του Δημάρχου Τρικάλων και Προέδρου της ΚΕΔΕ Δημήτρη Παπαστεργίου. Να σημειωθεί πως τον αγιασμό τέλεσε ο Σεβασμιώτος Μητροπολίτης Τρικαίων, Χαρδικίου και Πύλης κ. Χρυσόστομος.